στην τρίτη μέρα του δεύτερου συνεδρίου του ΣΥΡΙΖΑ στο ΤΕΚ Βοντό. Μαζί μας έχουμε τον Γεράσιμο Ζαχαράτο, Γενικό Γραμματέα στο Υπουργείο Τουρισμού και Καθηγητή Τουριστικής Οικονομικής στο Πανεπιστήμιο Πάτρας. Κύριε Ζαχαράτο, ήθελα να σας ρωτήσω πώς οραματίζεστε εσείς στο ΣΥΡΙΖΑ την επόμενη μέρα του συνεδρίου. Ποιο είναι το κόμμα που θέλετε και φαντάζεστε. Κοντά στο μικρόφωνο, μόνο για να ακούγονται αυτά που μας πείτε. Να σας πω. Με βάση τα προβλήματα που παρουσιάζει ο ελληνικός τουρισμός, θα περιμένουμε να συμμετέχουμε περισσότερο στην τουριστική πολιτική, πράγμα που δεν γίνεται μέχρι σήμερα. Mm. Δηλαδή, ναι, μεν υπάρχουμε σαν στο Υπουργείο, αλλά δεν συμμετέχουμε στην τουριστική πολιτική για λόγους διαφόρων συμμαχιών και της κατάστασης που είναι αυτή τη στιγμή. Δεν έχουμε, δηλαδή, ενεργό συμμετοχή στην τουριστική πολιτική. Πιστεύουμε ότι αυτό ήταν μια φάση και πιστεύουμε να αλλάξει αυτό το πράγμα. Άρα θα θέλαμε ένα κόμμα το οποίο θα συμμετέχει περισσότερο στις θέσεις και στις προσπάθειες της κυβέρνησης. Πιο ενεργά στην τουριστική πολιτική της χώρας, δηλαδή στη διαμόρφωση, στο σχεδιασμό και στην εφαρμογή. Κατά τη γνώμη σας, τι είναι αυτό στην τουριστική πολιτική της χώρας που πρέπει να αλλάξει, που πρέπει να γίνει? Σε ό,τι αφορά εμάς και σε σχέση με τα προβλήματα, ξέρετε, υπάρχει το γενικότερη άποψη τα τελευταία χρόνια περί του τουρισμού σαν τη βαριά βιομηχανία της χώρας, σαν το έτσι αγαπημένο παιδί της γενικότερης οικονομίας, σαν το σωτήρα γενικότερα της οικονομίας μες στην κρίση. Αλλά πιστεύω ότι βέβαια όλα αυτά δικαιολογούν ορισμένα δεδομένα που υπάρχουν. Δηλαδή υπάρχει αύξηση των αφίξεων πολύ και των εισπράξεων γενικότερα. Αυτά είναι δεδομένα, δεν μπορεί κανείς να τα αμφισβητήσει. Όμως άλλα δεδομένα παράλληλα δείχνουν ότι αυτά, αν δηλαδή αυτή η αύξηση δεν συνδεθεί με γενικότερη οικονομία, με την παραγωγή, την εγχώρια, με την εγχώρια απασχόληση, με μια δικαιότερη αμοιβή της εργασίας, αν δεν, αν δεν αντιμετωπίσει το ζήτημα της γενικότερης συρρήκνωσης παραγωγής που συμβαίνει αυτή τη στιγμή, τα προβλήματα θα είναι πολύ σοβαρά. Παρότι ότι αυτή τη στιγμή βλέπουμε ότι ο τουρισμός δίνει. Δηλαδή θα έχουμε προβλήματα. Αυτό λοιπόν η πολιτική που περιμένουμε και θα θέλαμε είναι να συνδεθεί αυτή η αύξηση, αυτό το μεγάλωμα του τουρισμού, το συνεχώς μεγάλωμα του τουρισμού, να συνδεθεί με την παραγωγή, με την κοινωνία, με πολιτικές όπως είναι η κοινωνική οικονομία, όπως είναι, αλλά σε κάθε τόπο, σε κάθε περιφέρεια. Αυτό συνιστά το σχεδιασμό μιας πολιτικής που θα εφαρμοστεί σε όλη τη χώρα, σε κάθε γείτονα της χώρας. Αυτό σημαίνει ενεργό συμμετοχή στην πολιτική. Στο δικό σας το Υπουργείο και από τη θέση του Γενικού Γραμματέα που είστε, έχετε πάρει μέτρα για τη στήριξη της τουριστικής οικονομίας στην περιφέρεια, στις πιο απομακρυσμένες περιοχές, δίνεται δηλαδή σημασία, γιατί αυτό έχει μια αξία να το πούμε, δεν το ξέρει ο κόσμος. Όχι, πρέπει να πάρουμε, να τη σχεδιάσουμε αυτή τη στιγμή αυτή την κατάσταση, καταλάβετε. Για λόγους συμμαχίας της πολιτικής αυτή τη στιγμή δεν συμμετέχουμε τόσο ενεργά σε αυτή την κατάσταση, την πολιτική την ίδια. Βέβαια, δεν σημαίνει ότι δεν είμαστε στο Υπουργείο, παρακολουθούμε τη λειτουργία του Υπουργείου και κάθε άλλο, αλλά θα έπρεπε η συμμετοχή μας να είναι ενεργότερη. Ελπίζουμε το επόμενο διάστημα να δοθεί προτεραιότητα και σε αυτό το τομέα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, όπως είπατε και εσείς, και για τη στήριξη της περιφερειακής μας οικονομίας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Γεράσιμο Ζαχαράτο, Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Τουρισμού, και συνεχίζουμε μαζί σας σε λίγα λεπτά ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομίας Αλέξης Χαρίτσης μαζί μας. Ευχαριστώ πολύ. Λένε ότι το πιο βαθύ σκοτάδι είναι πριν την αυγή. Ενημέρωση. Άποψη. Πολιτισμός. Αλληλεγγύη. Η Αυγή. Η εφημερίδα της αριστεράς. Όλα στο φως.